εκείνος που θα πρέπει να μιλήσουμε. Αριθμός 42. Αυτή η φωτογραφία που βλέπουμε τώρα, που θα πούμε για αυτή τη φωτογραφία, είναι από το 1935 με 1936. Είναι το πρώτο συγκρότημα της λαϊκής μουσικής, το οποίο απαρτιζόταν από τον Μέρανη, από τον Ευστάθιο Παγιονιζή, από τον Γιώργιο Μπάτη και τον Ανέστον Δελιάν. Τότε εγώ, εκεί στα Σπραχώματα, είχα κάνει ένα μαγαζί και ένα κέντρο, να πούμε, και εκεί εμαζευόντουσαν απειρά αριθμός κόσμος. Ήταν η πρώτη φορά, δηλαδή, όταν από την Ανάσταση έφυγα και βγήκα, έφυγα από εκείνη τη δουλειά της Αναστάσεως που είχα κάνει πρώτο το συγκρότημα εκεί πέρα, κατόπιν έγινε αυτό εκεί στα Σπραχώματα που καθόμουν εγώ με αυτούς τους τέσσερους που λέμε τώρα. Και βγάλαμε τη φωτογραφία. Αυτή η φωτογραφία έχει βγει από Φεϊβολάν. Α, το είχατε σε Φεϊβολάν. Ναι, σε Φεϊβολάν. Για διαφήμιση. Για διαφήμιση, της διαφημίσεως ήταν αυτό. Και δεν μπορώ να σας παραστήσω τι κόσμος εμαζευόταν εκεί πέρα. Ήταν μια αλάνα μεγάλη η οποία παίζανε και τόπι φιντιμπολ και μαζευόντουσαν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Υπήρχε τόπο για να τα να κάτσουν εκεί, να μπορέσουν να ισχάσουν και ησύχως. Εκεί όμως δεν μ' άφησε αστυνομία να δουλέψω καλά. Δεν μ' άφησε. Κάθε βράδυ ερχόταν εκεί πέρα και με πείραζε να κλείσω, να πείσω. Δεν θέλανε με κανέναν τρόπο αυτό το συγκρότημα να το αφήσουν εκεί να παίζει. Αν και ο κόσμος το έχει αγαπήσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να σας παραδεχτώ. Μέχρι αυτή τη στιγμή, τώρα που ζω ακόμα, δεν είχα δει τόσο κόσμο και τόσα αυτοκίνητα να έχουν καταλήξει σε αυτό το μαγαζί το δικό μου που είχα τότε, γιατί εγώ ήμουν ο εστίαιο, το αφεντικό του μαγαζού. Ναι, πώς το λέγανε το μαγαζί, θα θυμάστε το όνομα, στα Σπραχώματα. Το μαγαζού, ναι. Δεν με αφήσε να του βάλω όνομα, διότι δεν μου δίνει άδεια η αστυνομία. Α, το είχατε έτσι ανοίξει και περιμένατε άδεια. Ναι, και δεν μου δίνει. Σήμερα και αύριο θα μου δώσουν άδεια, δεν γινόταν ποτέ τίποτα, δεν μπόρεσα να μου δώσουν. Πόσο καιρό έγινε? Περίπου 8-9 μήνες. Τότε εκεί ήταν ένας πρώτος διευθυντής, αλφα διευθυντής Λιαρωμάτης. Στον Πειραιά ήταν ο διευθυντής Λιαρωμάτης και πήγα εκεί επανελειμμένος. Ο άνθρωπος αυτός με γνώριζε, με ήξερε. Και μου λέει, του έλεγα, κύριε Διευθυντά, γιατί τόσα άλλα μαγαζιά να έχουν και πάνω και τόσα, αυτό και εμένα το δικό μου το μαγαζί να μην μου δίνει. Παιδί μου άκουσε να σου πω, μου λέγε, δεν πρόκειται να σου δώσουμε άδεια, μόνο δεν θα διατάξω το τμήμα σου, να μην σε πειράζει, να μην σε ενοχλεί. Ναι. Πράγμα το οποίο με παραστεναχώρησε πάρα πολύ και δεν μπόρεσα να ησυχάσω νύχτα μέρα, δεν κοιμόμουν. Είχα και τη δουλειά με τις εταιρείες, με τους δίσκους που έβαζα και έτρεχα πάνω κάτω σαν τρελός. Και με τα χίλια ζόρια, αφού είδα πια ότι δεν απογίνεται και αφού δεν μου δίνει μια άδεια, απεφάσισα να το κλείσω. Όπως και το κλείσα. Και αυτή, είπαμε, η φωτογραφία αποδεικνύει την ιστορία όλη του μαγαζού αυτού που είχαμε. Ήταν το πρώτο μαγαζί που είχα κάνει εγώ. Λοιπόν, εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω, ας πούμε, πρώτη φορά τον κύριο Στράτο, πού τον είδατε, πού τον γνωρίσατε? Τώρα ακούστε να σας πω για τον Στράτο και για τον Μπάτη. Πιο πολύ και με τον Στράτο και με τον Μπάτη. Πριν βάλω δίσκη σε εταιρεία, να με φοράξουμε. Πότε βγήκε ο πρώτος δίσκος? Το 1935 με 36, 35. Α, εκείνη τη φορά. Ναι. Με τον Στράτο. Γυρίζαμε και με τον Πάτη και με τον άλλον τον Ανέστο, γυρίζαμε στους Δεκέδες, να μιλάμε καθαρά. Ναι. Το οποίο γνωριστήκαμε εκεί μέσα, γιατί ο Στράτος σε τραγούδαγε τότε και εγώ έπαιζα μπουζούκι. Και να σας πω την αλήθεια, ότι ο Στράτος τότε σε δούλευε στο λιμάνι του Πειραιός, τον είχαν στην αλιμάνι και στο Πειραιά, στην ΕΛΠΑ. ΕΛΠΑ. Τι ήταν αυτό, ελληνικό?
Έλπα, ήταν στο λιμάνι μέσα, ήταν βαρκάρης. Αυτός κάτι έκανε εκεί πέρα, δεν μπορώ να τα ξέρω όλα. Φυσικά κάτι έκανε η δουλειά. Πάντως τον γνώριζα έτσι. Ήταν ένα καλό παιδί, ησυχότατος άνθρωπος. Ερχότανε κάθε βράδυ και μαντάμωνε. Κάθε βράδυ τα λέγαμε τα μυστικά μας, το τι πρόκειται να γίνει. Μέχρι που είχαμε πάρει τα βουνά και τρέχαμε και γυρίζαμε για να μην θέλαμε, δεν θέλαμε να καθόμαστε να μαζεύουν ανθρώποι δηλαδή. Γιατί άλλοι λέγανε τα δικά τους, άλλοι κοροϊδεύανε, όχι όμως σε μένα, ναι, δεν με κοροϊδεύε κανένας, διότι γιατί εγώ ήμουν... Γιατί σας κοροϊδεύε. Ό,τι θέλανε λέγανε. Εμένα όμως δεν με κοροϊδεύε κανένας, διότι εγώ έπαιζα όργανο. Εμένα με αγαπάγανε όλοι. Ναι. Ενώ αυτός έπρεπε ήταν λιγάκι ο καράς, τον αποδιώκνανε, δηλαδή, να πούμε. Πότε ένας έτσι, πότε άλλος, τον αποδιώκνανε. Αλλά εγώ όμως, τον κράτησα μαζί μου, κοντά μου, μέχρι που πηγαίναμε και του κάναμε, έκανα πρόβες με το όργανο, πότε με τον Μπαγραμά, πότε με τον Μπουζούκι. Πού κάνατε τις πρόβες? Πρόβες πηγαίναμε και κάναμε σε ένα βουναλάκι που είναι εδώ στο πέραμα από πάνω, σε ένα βουνό, καθόμαστε εκεί, ήσυχοι μοναχοί μας, και κάναμε πρόβες εκεί και δεν μας έβλεπε κανένα να πούμε. Εν τω μεταξύ αυτός ο φουκαράς ο στράτος εξόνιζε και έφανε και τρώγαμε απ' όλα. Καλύτσια. Εγώ τότε δεν δούλευα, αν και ήμουν εκδορεύτητα σφαγεία των Πειραιός. Δεν δούλευα, με έχει αυτό το μπουζούκι πάρα πολύ, το οποίο με έχει ελκύσει και δεν μπορούσα να κάνω καμιά δουλειά. Ήμουν αφοσιωμένος, ψυχή και σώμα στο όργανο αυτό το μπουζούκι. Όταν όμως πήγαμε για να βάλουμε δίσκους, έβαλε πρώτα ο Στράτος και κατόπιν εγώ. Δηλαδή μαζί. Το όνομα εννοείται. Ναι, ο Στράτος ο Παγκιμουτζής. Ναι. Αλλά... Το όνομα το έβαλε πρώτος και μετά. Όχι, έβαλε εκείνος δίσκους. Τραγούδησε. Έβαλε εκείνος. Γιατί όπως και εγώ τον ίδιο μήνα, τον γι' αυτό έβαλα και εγώ. Ναι. Και κυκλοφορήσαν για πρώτη φορά οι δίσκοι δικοί μου και του Στράτου. Τι του Στράτου. Του Στράτου, στις αρχές του έδινα τραγούδια εγώ. Έπαιρνε τραγούδια από μένα, ναι, βέβαια. Ναι. Και έβαζε τα οποία. Τι να σου πω. Δεν τα θυμάμαι τόσο πολύ. Δεν μπορώ να. Δεν θυμάμαι. Ένα. Που είναι να το γράψει τώρα ένα καινούργιο πάλι δικό μου και το έχω δώσει. Μια ξανθιά τρελή γαλανομάτα, ένα χασάπικο ωραίο, το είπε αυτός. Ο Στράτος. Ναι. Και άλλα πολλά τα οποία δεν τα θυμάμαι. Δηλαδή, καλά, δεν τα θυμάμαι. Ό,τι θυμάστε. Ωραία, αυτό πολύ ωραία πάμε. Τέτοια θέματα, έτσι, μετά ορισμένα περιστατικά μπορείτε να θυμηθείτε. Τι έγινε εκεί που σας κοροϊδεύανε, τίποτε. Ο Στράτος, το Στράτο τον πειράζανε, γιατί όπου στεκότανε και όπου καθότανε, τραγούδι, τραγούδαγε. Άνοιγε το στόμα του και τραγούδαγε. Κατάλαβες, ήταν σοβαρός. Εγώ όμως σας είπα, δεν μίλαγε κανένα, διότι εγώ ήμουν αλλιώτικος, δεν ήμουν σαν το Στράτο. Και ο Στράτος καλός άνθρωπος, ναι. Αλλά ο Στράτος ήταν λιγάκι ανοιχτός, όπως και μέχρι τώρα αυτό κάνει. Ναι. Ενώ όμως εγώ δεν ήμουν έτσι, εγώ ήμουν πιο βαρύς, πιο σοβαρός. Ο κ. Στράτος από πού ήταν αυτό? Αυτός είναι η καταγωγή του, ήταν από την Κρασία, Αϊβαλή. Από το Αϊβαλή. Ναι. Και πότε είχε έρθει εδώ, κατευθείαν ήρθανε στην Πουδία? Όχι, ήρθανε. Αυτοί ήρθαν και πιο μπροστά από τον το χαλάσμα της Σμύρνης, να πούμε, της Μικράς Ασίας. Ναι. Και κάθισε εδώ πέρα, δεν ξέρω βέβαια που κάθισε. Πάντως από τότε πιο μπροστά είχαν έρθει. Η οικογένειά του εννοείς. Άλλοι καταστηθήκαν εδώ στην Αθήνα, άλλοι πήγαν στο Βόλο, η οποία υπάρχει ακόμα τώρα στο Βόλο. Υπάρχει. Ανθρώποι δικοί του, συγγενείς του. Συνοικία. Ναι. Υπάρχουν συγγενείς του ακόμα στο Βόλο που κάθονται εκεί. Ναι. Γιατί έχουμε πάει κάνα δύο φορές τώρα τελευταία μαζί και παίξαμε στο Βόλο και με πήγε στα σπίτια. Και τους βρήκε και με πήγε στα σπίτια των συγγενών του δηλαδή. Και κάτσαμε εκεί και φάγαμε. Καλοί άνθρωποι, φουκαράδες. Ψαράδες είναι, εργάτες είναι στο λιμάνι του Βόλου. Καλοί άνθρωποι. Ναι. Ναι. Ωραία. Τώρα τον κύριο Μπάτη. Α, ο Γιώργος ο Μπάτης. Το συγχωρέστε, έχει πεθάνει τώρα, έχει 5-6. Πέθανε όταν ήρθαμε εμείς. Ναι, πέθανε. Με αυτόν πέρασε αρκετό καιρό πάρα πολύ καλά. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που μας έδινε λεπτά. Και όταν δουλεύαμε, του τα δίναμε. Τον περνάμε μαζί μας, τον είχαμε μαζί μας. Και όπου πηγαίναμε, τι του χρώσταγε ο Στράτος, τι του χρώσταγε ο άλλος,
Το πληρώναμε, του τα δίναμε. Καλά, από πού τα έβρισκε αυτός τα λεφτά? Αυτός δεν θα μπορέσει, όπου τα έβρισκε πάνω είχε λεπτά. Ήταν ο Μπάτης με το όνομα, επούλαγε στα παλιατσίδικα του Πειραιός διάφορα παλιά πράγματα, μπουζούκια, κιθάρες, πράγματα, κομπολόγια, δαχτυλίδια, το ένα το άλλο, τα οποία υπήρχε, είχαν. Είχε και κανένα δύο μαγαζάκια και τα νίκες έπαιρνε νίκια. Οικονόμαγε, ήταν οικονόμος, ήταν έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος άνθρωπος. Mm. Και τα οικονόμαγε. Τραγουδούσε ο Μπάτης. Και τον τραγουδούσαμε, τον Μπαγλαμά που είχε. Και αυτός στους τεκέδες μαζί. Και αυτός στους, ναι, και αυτός στους τεκέδες. Από ηλικία ο Μπάτης ήταν ο πιο... Ο πιο μεγάλος από όλους μας. Ο Μπάτης. Μετά ερχόταν ο ποιος? Ο Στράτος. Ο Στράτος. Κατόπιν εγώ και μετά ο Δελιάς. Ο Δελιάς αυτός που... Ο Στράτος είναι μεγαλύτερος από μένα ένα χρόνο. Εγώ είμαι τώρα 64 χρονών, αυτός είναι 65. Και τώρα ας πούμε και για τον Δελιά. Ο Δελιάς ήταν ένα παιδάκι και καθόταν εκεί στο Καστράκι που ήταν οι πρόσφυγες. Εκεί στο Καστράκι υπήρχαν όλοι οι δεκέδες, είπαμε. Και πηγαίναμε, και αυτός το λοιπόν τραβιόταν εκεί με τους δεκέδες και έπαιζε καταρχήν κιθάρα. Ιδέα ο πατέρας του ήταν μουσικός, από τη ζημίνη Μαύρη Γάτα με το όνομα τον λέγανε. Μαύρη Γάτα. Ναι. Είχε τέτοιο παρατσούκλι ο πατέρας του. Ναι, τι έπαιζε ο πατέρας του? Δεν θα μπορέσω να θυμάμαι. Πάντα μουσικός. Βιολί έπαιζε, σαντούρι, ένα τέτοιο δεν ξέρω. Ενώ αυτός ο Ανέστης από μικρός έπαιζε κιθάρα. Και όταν το, λοιπόν τον έγνωσα εγώ, τον έβαλα εγώ μπροστά να μάθει μπουζούκι. Και όπως και έμαθε. Εγώ τον έβαλα όμως μπροστά. Εγώ του λέω ότι θα το παρατήσει αυτό και θα μάθει την μπουζούκι. Και αυτός λίγο διάστημα κάθισε μαζί μας. Αυτός ήταν πολύ καλό παιδί, αλλά τον έφαγε κατόπιν η πρέζα. Την πρέζα πέθανε αυτός. Ύστερα έμπλεξε. Η πρέζα είναι η ηρωίνη. Ναι. Ύστερα έμπλεξε με μια γυναίκα του Σταπούλα που ήταν. Μπούλας, όχι καλή διαγωγή. Και οι δύο να πέσανε, είχαν πέσει με τη μούρη σε αυτό το γυναίκα και άλλο. Και... Στον αποκλεισμό. Πότε πέθανε ο Δελιάς? Στον αποκλεισμό, στο 43 τον έβρικανε γάμο. Ναι, τον βρήκε εξαντλημένο. Ναι, και πέθανε από την πείνα. Και από την πείνα έπινε και πρέζα και πέθανε. Και αυτό ήταν το τέλος αυτού. Δουλειά, καλό παιδί ήταν μαζί μας, εντάξει, όμορφο παιδί. Δεν μπορώ να σας παραστώ. Καλό, είχε βγάλει κάτι δισκάκια για αυτές τις αρχές. Κάπως πουλιώνουσε για αυτόν, καλά. Ναι. Άλλη δουλειά έκανα, ο Δελιάς. Όχι. Μικρός. Πόσο πιο μικρός ήταν αυτός? Τώρα εσείς ήταν τι, 20 χρονών? Τότες. Βέβαια. 5 με 35, 20 χρονών παλικάρι. 20. Ποιος? Εσείς. Όχι. Εγώ τον καιρό που έβγαλα τους δίσκους ήμουνα κάπου 30 χρονών. Α, ναι, 30 χρόνια, βέβαια. 5 με 35, 30 χρόνια, ναι. 25, 15, 25. Ναι, αυτός τότε ήταν πιο μικρός από μένα, βέβαια. Ναι. Θα ήταν μέχρι 22, 23 χρόνια. Ναι. Πιο μικρός από μένα. Έτσι, το... ο Μπάτης από πού είναι? Ο Μπάτης... Η καταγωγή του... Ήταν Πειραιώτης, αλλά έλεγε πως κρατούσε και από τη σειρά ότι ήταν ο πατέρας του, η μάνα του ήταν από τα Βίλια, ήταν... Τι είναι τα Βίλια, τι είναι? Τα Βίλια, άλλο μέρος από εδώ πέρα. Α, αλλά ο πατέρας ήταν Συριανός? Μάλλον έτσι έλεγε πως ήταν, δεν θα μπορέσω να ξέρω κανονικά. Το όνομά του ακριβώς ποιο είναι? Γιώργης, Γιώργης Αθανασίου Μπάτης. Και ο Δελιάς ποιο? Ο Δελιάς είναι από τη Σμύρνη. Συριανός. Προσφύγης. Ωραία, πολύ ωραία. Κανένα περιστατικό μπορείτε να θυμηθείτε τι έγινε? Με τον Μπάτη έχουμε άπειρα περιστατικά, τα οποία δεν μπορούμε να τα θυμηθώ εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι μπορείτε να θυμηθείτε. Ήτανε τόσα πολλά. Ό,τι. Που δεν μπορώ να σας παραστήσω, και μας δέσανε για το χασίσι. Ναι. Μας πήγανε και μέσα, μας βγάλανε, βέβαια δεν ήταν αστήρο, ήταν 2-3 μέρες κράτη, περώναμε και φεύγαμε. Ναι. Ναι, και άλλα γυρίσαμε μαζί όλη την Ελλάδα με τον Μπάτη. Σε ποια μέρη πήγες? Σε όλα, στη Θεσσαλονίκη, στο Σέρα, Δράμα, Καβάλα, Κομωτινή, στα νησιά. Σε ποια νησιά? Στη Σύρα, στη Μπάρο, στην Άντρο. Σε πολλά μέρη πήγαμε με τον Μπάτη. Οι δυο σας ή και η κομπανία?
και άλλη κουμπανία. Όχι, τότε όμως δεν θα ήταν και ο στράτος. Μερικές φορές ήταν ο στράτος, μερικές φορές δεν ήταν. Με άλλους ανθρώπους πήγαμε μαζί. Πήγαμε στη Θεσσαλονίκη 2-3 φορές μαζί. Μια φορά πήγαμε με το στράτο, τώρα πήγαμε με τον Πάτη. Πάλι ξανά με τον Πάτη. Πήγα 2-3 φορές στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Από την άλλη μεριά πήγατε, Κοζάνη. Όχι, δεν έχω. Δεν πήγα. Δεν πήγα. Δεν πήγα. Δεν πήγα ούτε από την Κοζάνη. Από εδώ κάτω, Πάτρα. Πήγατε. Στην Πάτρα πήγα. Ναι. Στην Πρέβεζα. Στην Πρέβεζα πήγα. Βέβαια, στη Λευκάδα. Στη Λευκάδα πήγα. Βέβαια, στην Άρτα. Στο Μεσολόγγι. Πήγατε. Βέβαια. Εκείνο τον καιρό ή αργότερα. Με τον καιρό, με τη διάρκεια του καιρού, διάφορους καιρούς. Ναι. Διάφορα. Κάτω στο Ναύπλιο, από εκεί, Μονεμβασία και τέτοιο. Όχι. Όχι. Στο Χίθιο πήγα, στο Ναύπλιο πήγα, στο Άργος πήγα. Ναι. Μέχρι εκεί. Εντάξει, τίποτε, ας πούμε, μπορείτε να μου περιγράψετε, ας πούμε, την ημέρα σας. Σηκωνόσασταν τι ώρα. Όταν είμαστε μαζί με τον Πάτη. Όταν είμαστε μαζί με τον Πάτη. Πρέπει να περιστατεί πόσο είναι μαζί μου και πρέπει να το βάλουμε γι' αυτό. Καλά, δεν πειράζει. Εγώ θα σας δείξω μετά και άμα το θέλετε να το βάζουμε. Πείτε μου εσείς ό,τι έχετε και δεν έχετε. Και μετά ό,τι δεν θέλετε να βγει στη δημοσιότητα να το βάζουμε. Αλλά πείτε εσείς. Μην στεναχωριέστε γι' αυτό. Είχα γνωρίσει την επαφή της Άμου Συριανή και αυτή είναι την κατέστρεψα να πούμε τη Συριανή. Πώς την έλεγα. Ακολούθησε Ρίτα. 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 Και αυτή με ακολούθησε πέντε τα 10 χρόνια. Mm-hmm. Έκανε και παιδί μαζί της, το οποίο το πήρα, μου το έδωσε στην Πινακάνια. Μετά αργότερα μου πέθανε όμως 16-17 μήνων, μου πέθανε. Αλλά ποιος το κοιτούσε το παιδί. Ποιος το κοιτούσε. Όταν το είχε αυτή, εγώ την κοιτάξω, την είχα καταστρέψει. Και πότε έγινε αυτό, πότε την πρωτογνωρίσατε αυτή με την εγνώσια το 1935 με 36 στις ψηφίες όταν έπαιζε στο Καλαμαρτιάνο. Αυτή έπαιζε στο κέντρο, στο εγώ. Εσείς. Εκεί ήρθε και με γνώρισε μόνη της. Εκεί είναι, ήρθε και με γνώρισε. Ναι. Μια αδερφή που ήρθαν, ήταν μαζί και οι δύο. Ναι. Εκεί και με γνώρισανε αυτοί και είχα βγάλει τότε σε ένα τραγούδι το οποίο έλεγα «Βαρέθηκα τις γκόμενες, κοντεύω να τα χάσω, γι' αυτός και τα αποφάσισα για να φορέσω ράσο». «Βαρέθηκα τις γκόμενες» ήταν αυτό, ωραίο τραγούδι, χασά. Και με αυτό το τραγούδι άκουσε και ήρθε και με βρήκε, η οποία κατόπιν μου έλεγε ότι ήταν και μονάχη καλογρία. Ίδια. Μου είπανε ότι παράτησε με αυτό το τραγούδι, απάκουσε με πούμε τα δικό μου, παράτησε την... Καλογιά. Ναι, και πήγε εκεί στη... στο Κολωνάκι, σε ένα σπίτι και καθόταν εκεί ως υπηρέτρια, μαζί με μια άλλη που είχε εκεί πέρα. Και εκεί πήγαινα τα βράδια, εγώ και την Ανάμαρα, μέχρι που την έβαζε μέσα στο σπίτι εκεί το... Στο σκαρφάιδας. Ναι, σκαρφάιδας. Πέρασα μεγάλη ιστορία με αυτή τη γυναίκα, εφοβούμουν να τη γυναίκα μου. Λοιπόν, με τη γυναίκα μου, λοιπόν, με τα παιδιά μου, και τα παιδιά. Και τέλος πάντων μπορεί να είναι κρυφά όλα μια μέρα τα μόνα. Αυτά. Πήγα μαζί της στη Σύρα, γύρισα, την πήγα στην Μυτιλήνη, την πήγα στη Χίο. Την είχα μαζί μου. Βέβαια, την είχα ως... Να τραγουδάει μαζί μου εκεί πέρα, η γυναίκα, ωραία γυναίκα ήταν. Και την είχα μαζί μου και θέλω να πάρω μια ξένη να πούμε να πάω, περνά είχα αυτήν. Τραγουδούσε καλά. Όχι και τόσο, αλλά πάντα μια φορά ήταν μια ωραία γυναίκα. Ναι. Τι μπορείτε να την περιγράψετε. Ψήλη, ωραία γυναίκα. Ωραία γυναίκα. Τα μάτια της όλα. Μιλάτε, ήταν ωραία γυναίκα. Καλά, πείτε μου τώρα, πώς περνούσε η μέρα σας, σηκωνόσαστε τι ώρα το πρωί, μέχρι τι ώρα δουλεύετε. Όταν είχα δουλειά. Ναι. Να πήγαινα το πρωί στη δουλειά μου, σηκώναγα το πρωί και χώμα και ήμουν στο σπίτι μου. Ναι, μέχρι τι ώρα. Τι ώρα ασχολούσε να πούμε το μαγαζί. Μαγαζί ασχολούσε στις 4-5 η ώρα. Ναι.
Μετά τι κάνετε, μετά πηγαίνετε πουθενά να φάτε εσείς παρέα ή... Πότε πηγαίναμε παρέα κάπου να φάμε, πότε πηγαίναμε ακόμα στο σπίτι μου. Δυσκολεύομαι να πάρει, γιατί ώρα που έπρεπε να πάω στη δουλειά μου, δηλαδή το μεσημέρι έτρωγα και το βράδυ πάει να πάει στη δουλειά μου. Ήμουν τακτικό στη δουλειά. Δεν έκανα μεροκάματα, πήγαινα στη δουλειά μου. Καλά, όταν αρχίσατε και είχατε δουλειά, μετά το κόψατε, το χασίς, πώς πήγαινε αυτό. Όταν το 1938 με 39 κάνανε κάτι συμβάσεις, το κράτος μαζί με την Τουρκία και είχαν απαγορέψει αυστηρώς και ξέρω εγώ τι, εγώ άρχισα να αποφεύγω, να αποσκυρτώ από αυτή τη δουλειά, διότι εκείνα που ήθελα τα είχα μάθει, τα είχα φτιάξει, με ο Μάρκος ήμουνα, με ξέρανε που ζω και έπαιζα και έπρεπε να φύγω, δεν έπρεπε να με λερώνουν ακόμα, έφτανε μέχρι την ό,τι είχα πάθει. Έπρεπε να φύγω. Δηλαδή το ενδιαφέρον σας άλλαξε. Άλλαξε. Γίνεται πιο σοβαρός. Βέβαια. Επαγγελματίας. Ο Μάρκος σου λέγανε ο Χασικλής. Μπορεί να ήμουν, αλλά ήμουν άνθρωπος που δεν είναι και δικαιώματα να μου πει κανένα μπροστά μου τέτοια πράγματα. Α, και μετά αρχίσατε να βέβαιτε. Καλά, δεν ήταν δύσκολο για εσάς, δεν πήγαινε ο νου σας εκεί. Καμία δυσκολία που λένε ότι ήταν δύσκολο να το μάθεις και να το παρατήσεις. Μην ακούτε δεν λόγια. Ήταν. Καμία δυσκολία. Δηλαδή από τις... Όταν αποφασίσατε... Ναι, σταμάτησε. Σταματήστε. Καλά, οι άλλοι φίλοι και εκείνοι τα ίδια. Α, γι' αυτό δεν μπορώ να ξέρω τι πει. Όχι, άλλοι ήταν συνεχιστές, άλλοι κόβανε, άλλοι κάνανε, εγώ κοίταζα το δικό μου. Δηλαδή κανένας δεν πήγαινε σας παρασύρει, άντε Μάρκο, πάρε. Πολλοί ευρεθήκανε, αλλά εγώ απέφευγα. Και τώρα, ας πούμε για αυτή τη φωτογραφία εδώ πέρα που έχει αυτή τη σημασία μεγάλη. 43 ή επάνω. Ναι, για να ξέρω πια για ποια μιλάμε. Αυτή η φωτογραφία παίζανε σε ένα κέντρο στη μεγάλη οδός εκεί που πάει για το... Λέω, όχι Αλεξάνδρας. Στη μεγάλη οδός που κατεβαίνουμε από την Αθήνα και πάμε για το ελληνικό, όπως το λένε, στο πεζοδρόμιο, στο... Δεν ξέρω, όχι, η μεγάλη οδός που κατεβαίνουμε και πάνε στο... Στο Φάγερ και στο Ελληνικό, στο... να μπουν στο... στα αεροπλάνα να φύγουν που πηγαίνουν εκεί πέρα. Α, ξέρω ποια λέτε. Αυτός ο μεγάλος ο δρόμος. Ναι, ναι. Δεν ξέρω πώς τη λένε, αλλά ξέρω ποια λέτε, ναι. Πέστε εκεί και τι... Εκεί ήταν ένα κεντράκι φτωχό και παίζαμε και εγώ και πώς ο στράτος. Πώς τη λένε, το θυμάσαι το κέντρο. Δεν το θυμάμαι. Ποιος το είχε. Κάποιος φουκαράς εκεί το είχε ένας. Δηλαδή τι... Θέλετε να πάτε να ανοίξετε. Στη Συγκρού. Ναι. Στη λεωφόρο Συγκρού. Εκεί έπαιζαμε εγώ και ο Εστράτιος ο Παγιωμίτζης. Ο Στράτος ο Παγιωμίτζης μαζί. Εκεί είχαν έρθει κάτι... κάτι ανθρώποι από τη Γαλλία. Μεγάλοι ανθρώποι δηλαδή. Γραμματισμένοι και ήταν εκεί πέρα και εμένα με ρωτάγανε με τα μεγάλα πράγματα, έτσι μου λέγανε, βέβαια δεν ήξερα τη γαλλική. Ποιος μετέφερε. Γλώσσα. Κάποιος υπήρχε εκεί ο οποίος μετάφερε και δεν μπορώ να σου παρατηρήσω τι έλεγανε τώρα για μένα είναι ιδιαιτέρως. Ναι και για το Στράτο, αλλά ιδιαιτέρως για μένα είναι. Ναι. Τότε σ' είχα γράψει ένα ωραίο κομμάτι εκεί πέρα και το λαντσάριζα από εκεί. Ποιο κομμάτι. Αυτό που λέω στην άταχτη. Λέω από τη μία μεριά την άταχη και από την άλλη τα όμορφα τα γαλανά σου μάτια. Ναι. Ένα ωραίο χασάπικο. Ναι. Ναι. Και η άταχτη τα έπαιζα εκεί σε εκείνον τον καιρό και τους άρεσαν. Πολλά πράγματα δηλαδή είπανε αυτοί οι άνθρωποι για μένα, με βάλανε στην εφημερίδα και το μεταξύ είναι και αυτή η φωτογραφία οι οποίοι μας φωτογράφησαν. Α, αυτή τη βγάλανε αυτή, αυτή. Τη φωτογραφία. Κατά ποιο χρονιά, λέει, αυτός λέει εδώ 1946, τόσο αργά ήταν. Όχι τόσο αργά. Αυτό θα έχει γίνει κατά το 1960, 59, 58, 61, 62, τόσο. Α, τόσο αργά, τώρα ναι, δηλαδή. Ναι, τώρα, πρόσφατα τώρα. Α, ναι. Ναι. Και έχει αυτή η φωτογραφία τα δικά της, να πούμε. Καλά, αυτή η φωτογραφία σαν σε φωτογράφο μου φαίνεται να είναι βγαλμένη. Γιατί έχει από πίσω αυτό φόντο.
Δεν ξέρω, αυτό είναι. Τη θυμάμαι. Λοιπόν. Μας φωτογραφίσαν και τα στείλανε στη Γαλλία με τις εφημερίδες. Ναι. Για τις εφημερίδες. Ναι. Και τούτο εδώ πέρα πάλι άλλη φωτογραφία. Στον Πειραιά, στην Ψαραγορά. Εδώ. Ναι. Την ξέρετε, κανέναν από αυτούς τους ξέρετε, αυτόν τον Γιωβάν Τσαούς. Αυτόν τους ήξερα, δεν είχα τόσο πολλά ταραδερία. Αλλά εκείνο που ήξερα ήταν κάποιο Νικόλας Ψαράς, ο οποίος και αυτόν άκουσα και έμαθα μπουζούκι κατόπιν εγώ. Από αυτόν, δηλαδή από αυτόν. Όταν ήσασταν μικρός εσείς. Όταν ήρθε, ήταν φίλος του πατέρα μου από τη Σύρα. Αυτός Συριανός ο Νικόλας. Όχι, Αϊβαλιώτης, είναι συγγενής του Στράτου. Όταν ήταν στη Σύρα ο πατέρας μου, ήταν φίλοι. Ναι. Και ο πατέρας μου είπαμε ότι έπαιζε λιγάκι μπουζουκάκι. Έπαιζε λίγο, ενώ αυτός ο Νικόλας έπαιζε καλά. Ναι. Τι αυτός... τραγούδια έπαιζε. Αυτά δεν θα μπορέσω τώρα να σου τα πω. Τι να. Δεν θυμάστε όλα και τα παλιά. Σκοπό, κανένα τραγούδι. Ταξίμια έκανε, κάτι ζεμπέκι κατούρχικα βαριά, κάτι τέτοια πράγματα δηλαδή να πούμε. Έπαιζε αυτός. Πείτε μου εμένα, γιατί εγώ δεν τα ξέρω. Εσείς τα έχετε στο νου σας. Μα και εγώ δεν τα θυμάμαι τώρα. Καλά, τούρκικα, αμανέδες. Ναι, ταξίμια, αμανέδες, τέτοια πράγματα. Ναι. Ελληνικά τι τραγουδούσε, τίποτα ελληνικά. Και τραγούδα έλεγε κιόλας, και έλεγε και αμανέδες και αυτός. Τραγούδα. Σε όλα τραγούδα για να πω. Ναι. Νίκος ο Ψαράς. Πώς τον λέτε? Ο Νίκος ο Ψαράς. Και μετά τον βρήκατε εδώ πέρα. Όταν το λοιπόν ερχόταν στο σπίτι, αυτός είχε κάνει και φυλακή και όταν βγήκε από τη φυλακή, είχε έρθει να βρει τον πατέρα μου, καθόμαστε τότε στα ταμπούρια. Ναι. Και όταν τον έφερε το λοιπόν, ήξερε ότι ο πατέρα μου έπαιζε λιγάκι μπουζουκάκι, έφερε και τον μπουζούκι του αυτός ο άνθρωπος και κάτσαν εκεί να παίξουν να πούμε, γιατί ο πατέρα μου τα αγάπαγε αυτό το λοιπόν, έπαιζε, είπαμε, έπαιζε και εκείνος. Ναι. Και όταν για πρώτη φορά τον άκουσα αυτόν, εγώ τρελάθηκα. Τέτοιο πράγμα, τέτοιο όργανο είπα είναι από μέσα με αυτό το όργανο, το μπουζούκι. Και έκτοτε τι να σου πω ρε παιδί, έκτοτε εχμαλώτησε αυτό το όργανο. Αν και δούλευα τότε σφάγια εκδορές στα σφαγεία του Πυρός, δεν πήγαινα ούτε για δουλειά, ούτε τίποτε, είχα αφοσιωθεί στο όργανο αυτό. Μέσα σε 6 μήνες είχα γίνει άριστος και αυτός που εκαθόταν εκεί πέρα και έπαιζε μου έλεγε πάρ' το Μάρκο το μπουζούκι να παίξει να σε ακούσω. Είχα γίνει πολύ... πολύ θερίο δηλαδή στο μπουζούκι. Ποιανού μπουζούκι παίζετε, από τον πατέρα σας? Για την ώρα βέβαια έχει γίνει στο σπίτι ο πατέρας μου. Και με αυτούν. Ήρθα λίγο κατά λίγο, πολέμησε και έκανα εγώ μπουζούκι αυτό. Ναι. Το μπουζούκι αυτό το πατέρα σας τι είδος ήταν, σαν και τα σημερινά? Όχι. Τα παλαιά μπουζούκια. Πόσες χορδές? Με 6 χορδές, αλλά με τη διαφορά ότι με κλειδιά. Με ξύλα, στριφτάρια. Στριφτάρια, ναι. Παλαιού τύπου δηλαδή, παλαιού τύπου. Ναι. Τα οποία έχουν και εδώ πέρα. Καλά, αυτό σας έδειχνε ο Νίκος ο Ψαράς? Όχι. Δεν σας έδειχνε? Όχι. Απλώς ακούγεται και... Τίποτες παραπάνω. Καποτέτες άρχισε να πούμε και η καταστροφή των Χασίσης. Πήγαινα στους Δεκέδες. Α, και από εκεί ακούγεται. Και καθόμουν εκεί. Και άκουγα τον Μποϊατζή που έπαιζε εκείνο τον καιρό. Άκουγα τον Γιάννη τον Γυαλιά, τον οποίο έπαιζε και αυτός εκείνο τον καιρό. Άκουγα το Αντρικάκη, ο οποίος έπαιζε και αυτός. Ποιος είναι αυτός? Αντρικάκης. Αντρικάκης. Άκουσα πολλούς παλαιούς. Όπως και πατριώτες μου, τον Μανολάκη, τον Τρισήμιση. Άκουσα τον Στραβογιώργη. Άκουσα τον Μαούτσο. Αυτοί είναι οι Συριανοί μπουζουξίδες. Παίζανε προ 50 χρόνια. Ναι, αλλά εδώ τους βρήκατε ή εκεί? Άλλους εκεί στη Σύρα τους άκουσα όταν ήμουν ένα παιδάκι που δεν είχα καν ιδέα από αυτή τη δουλειά. Ναι. Και άλλους τους άκουσα εδώ πέρα πάνω. Ποιος ήτανε, ποιον ακούσατε στη Σύρα? Στη Σύρα είπαμε, άκουσα τον Στραβογιώργη, το Μανολάκη τον Τρισήμιση και το Μαούτσο. Και άκουσα και από την απάνω χώρα, πάλι ένας δικών μου δηλαδή, Φράγκος Χυριανός, ναι. Ο Βαθέας με το όνομα, ήταν κουρεύς αυτός, κουρέας. Ναι. Και είχε ένα κουρίο και πήγαινε. Από τότε δηλαδή έδειχνε ότι εγώ μ' άρεσε αυτό το όργανο. Ναι.
και έφευγα τώρα από το σκαλί που καθόμουν και πάγαινα στο Βορνά. Πού είναι ο Βορνάς, είναι μακριά? Από εκεί... Πόση ώρα δρόμο? Από το σκαλί να φύγεις να πας στο Βορνά ήταν 20 λεπτά. Με τα πόδια έφυγε. Ναι. Και πήγαινα εκεί στο καφενείο να πούμε και καθόμουν και άκουγα αυτόν τον άνθρωπο όταν ήταν η ώρα που έπαιζε. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι ήταν και άλλοι πιο παλιά από μένα, αλλά... Καλά, καθόλου δεν μπορείτε να θυμηθείτε σκοπούς, τραγούδια, καθόλου από αυτή την εποχή. Τι σας έκανε εντύπωση? Εκεί στο Βορνά τι τραγούδια έπαιζε? Έπαιζε αυτός ο άνθρωπος να πούμε μπουζούκι, αλλά εγώ δεν θα μπορέσω να θυμάμαι το τι έπαιζε. Καλά, πάνω κάτω το είδος. Ταξίμια, ταξίμια, ταξίμια. Δημοτικά και... λέγανε? Όχι, δεν υπήρχαν σειρά δημοτικά. Εξένα από ένα σιτό και από ένα καλαμαδιανό, τα οποία αυτά τα γαρδιά, πάπου προς πάπου και τα παίζανε και τα λέγανε. Ναι. Και οι μπουζουξίδες τα παίζανε αυτά? Κάπου και πού κάναν οι μπουζουξίδες τα παίζανε. Ύστερα είχαν και έναν άλλον Καραγιάννη μπουζουξί, Φράγκο Σιλιανός, και αυτός Άσος Καραγιάννης, και αυτός Κουρέας, ο οποίος εχαθόταν σε ένα χωριό. Δεν τον άκουσα, ούτε τον πρόκανα, του λέγανε ο Καραγιάννης, αλλά δεν τον άκουσα, αλλά όπως είπε και ο πατέρα μου, από τον πατέρα μου έπαιζε πολύ καλά. Και αυτό στα ξύμια τέτοια πράγματα, κάτι πόλκες, κάτι βάλτς, κάτι τέτοια πράγματα. Παίζανε. Ναι. Καλά, αυτοί όταν παίζανε μόνο μπουζουκάκι, τίποτα μόνο άλλο, δίπλα δεν είχε τίποτα. Δεν είχαν δηλαδή κομπανία. Όχι. Στη Σύρα, ας πούμε, σε γάμους, σε βαφτίσια, ναι, τι γινότανε? Τους παίρνανε αυτούς. Αυτούς τους παίρνανε. Και παίρνανε και διάφορα άλλα όργανα. Τι άλλα όργανα? Παραδείγματος χάρη παίρνανε τον Καραγιάννη, παίρνανε και σαντούρια, παίρνανε και κλαρίνα, παίρνανε και κιθάρες. Και απαρτίζανε μια κουμπανία από 4-5 άτομα και βγαίνανε στους γάμους. Στα πανηγύρια. Και στα πανηγύρια και σε όλα. Υπήρχαν μουσικοί άλλοι κάτω στην πολιτεία, να πούμε, στην Ερμούπολη. Μουσική πολύ. Βέβαια. Μέχρι τώρα ακόμα υπάρχει. Ναι, λοιπόν, καλά. Ο πατέρας σας λέτε και σε αυτό που ήταν γραμμένο ότι έπαιζε και γκάιντα. Α, ήταν εδώ και άσος από την γκάιντα. Άσος. Έπαιζε γκάιντα, άσος. Δεν ξέρω, δεν ξέρετε αυτό το πράγμα. Τι, αυτό είναι με το Τουλούμι. Ναι, ναι, ξέρω. Το οποίο. Επειδή είπαμε ήταν φουκαράς ο πατέρας μου και εγώ ήμουν το μεγαλύτερο του παιδί, όταν ερχόντουσαν οι απόκριες, έφευγαν από πάνω από την Αθήνα, από τη χώρα, από πάνω από τη χώρα, και κατεβαίναμε κάτω στην Ερμούπολη που υπήρχαν οι ταβέρνες. Και μέσα πίνανε κρασά διάφοροι τύποι ανθρώποι. Τις απόκριες όμως γίνονταν αυτό, εμένα με έπαιρνε και έπαιζα τούμπανο. Με την κάρτα. Κάει τα πατέρα μου, τούμπανο εγώ. Πώς το παιδί, πόσο μεγάλο ήταν το τούμπανο? Ένα τούμπανο τόσο μεγάλο, ένα στρογγυλό πράγμα, για να πούμε. Και από τις δυο μεριές κλειστό. Και από τις δυο μεριές κλειστό είναι με αυτό, με πετσιά να πούμε. Από... Τουμπί με πετσιά. Ναι, πετσί, από τι πετσί ήταν? Μάλλον αυτά τα τούμπανα γινόντουσαν από σκύλινο πετσί, από σκύλους, όταν είναι σκύλους. Ναι. Τους παίρνανε το πετσί και το κάνανε αυτό. Ποιος το έκανε το τούμπανο? Διάφοροι άλλοι άνθρωποι που δεν μπόρεσα να τους γνωρίσω. Εντάξει. Το τούμπανο με το χέρι ή με ραβδί? Με ξυλαράκια. Με ξυλαράκια. Μπορείτε να μου κάνετε μερικούς από τους ρυθμούς που παίζετε? Ο ρυθμός του σιτού. Δηλαδή πώς πήγαινε το τούμπανο? Μπορείτε να το πείτε πώς πήγαινε? Δουμ, 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 δουμ. Πώς το κάνατε? Μπορείτε να θυμηθείτε καθόλου το ρυθμό, πώς πήγαινε? Γιατί ο άντρας σου, ξέρετε, δεν γίνει. Θα πάει εκεί πέρα και θα μου πει, δεν τον είπε στο ρυθμό. Για να θα είχα τούμπανο, θα τους έκανα όλους τους ρυθμούς. Α, κρίμα. Ωραία, καλά. Τώρα, εσείς αυτά γινόταν τις αποκριές. Με τις αποκριές. Όταν έπαιρνα η αποκριά, πήγαινε κάθε κατεργάρι στο πάγκο του πατέρα, παραδείγματο χάρη, έπαιρνε και κοφίνια. Ναι, καλά. Επειδή δεν δουλεύει στο κάρβουνο. Ναι. Διάφορες χειροναυτικές δουλειές. Ναι. Ό,τι, ας πούμε, έπιανε την εποχή. Καλά, πόσα λεφτά
λεφτά μαζεύετε, ας πούμε, μια αποκριά, πώς οικονομάγατε με αυτό το έξτρα, να πούμε. Ακούστε να δείτε. Τώρα, εκείνο το καιρό που σας συζητά, ήταν φτηνά τα πράγματα και το μεγαλύτερο μεροκάματο που έπαιρνε ένας άνθρωπος όπου και να δούλευε, στους αγρούς ή στο ένα ή στο άλλο, το μεγαλύτερο μεροκάματο ήταν 3,5 δραχμές. Ναι. Ήθελε να πάει να κάνει ένα ζευγάρι παπούτσα και έδωνες 3 φράγκα. Ναι, ένα μεροκάματο δηλαδή. Ναι, πήγαινες και έκανες ένα κουστούμι ρούχα και έδωνες 5 φράγκα. Ναι. Εκείνο τον καιρό συζητάμε. Ναι. Ας πούμε, την ημέρα πόσα χρήματα για φαγητό και τέτοια ημέρα στις εξόδους. Τότε ήταν φτηνά, δεν θέλανε πολλά λεφτά. Τότε ένα καρβέλι ψωμί πόσο. 35 λεφτά είχε. 70 λεφτά και το διπλό ψωμί, 2 οκάδες ψωμί. Ναι. Και τι ψωμί, χάστιχο, άσπρο ψωμί. Εφέρνανε ρώσικα, ρώσικα, αλεύρια, τέτοια αμερικανικά, άσπρο ψωμί. Ναι. Ωραία. Καλά. Και λοιπόν στις αποκριές πώς θα οικονομάγατε, ας πούμε, με αυτή τη... Δηλαδή, τότε να πούμε Σάββατο και Κυριακή, μπορώ να σου πω ότι οικονομάγαμε μαζί με τον πατέρα μου 30-40 δανείς, 50 δανείς. Α, ήταν δηλαδή μεγάλο πράγμα. Σαββατοκύριακο, ναι, ναι. Αυτές τις... Σαββατοκύριακο. Από... Αυτά ήταν από φιλοδορήματα. Από φιλοδορήματα. Από όποιους ευχαριστιότανε. Μάλιστα. Ναι. Και πώς τα δίνανε τα λεφτά. Όπως καθόμαστε εκεί στο τραπέζι που είμαστε εκεί, ήταν η παρέα, ήταν έτσι ένα θεό για την τσέπη, τον αντίφραγκο, ένα τριάρι. Στο χέρι, στο. Στο χέρι, τα άφηνα πάνω στο τραπέζι, τα άφηνα να μεγαλάω. Λοιπόν, κα τίποτα τραγούδια από την Γκάιντα, από τον πατέρα σας, κανένα σκοπό, δεν θυμάστε. Μόνο σιρτά πράγματα παίζανε αυτές οι Γκάιντες. Σιρτά. Σιρτά. Ναι. Τα οποία και τώρα ακόμα τα ακούτε. Τα ακούν. Ποια ακούν ακόμα, ας πούμε, ποια ακόμα που θυμάστε τώρα που τα παίζουν, που τα έπαιζε και εκείνο τον καιρό ο πατέρας. Μπορεί να τα θυμάμαι γιατί ανακατεύτηκα να μάθω και Γκάιντα, την οποία έπιασα και καθάρισα και έπαιζα να πούμε, αλλά όχι όπως ο πατέρας. Πότε έγινε αυτό. Αυτό έγινε όταν ήμουν μικρό παιδί. Πριν να φύγετε από τη Σύρο. Πριν να φύγουμε από τη Σύρο, βέβαια, εκεί. Δηλαδή αυτό ήταν Γκάιντα και Ταμπούρλο, όχι, τραγούδι δεν είχε. Όχι. Ο κόσμος σηκωνόταν και χόρευα. Ναι. Καλά, ο πατέρας σας από ποιον την έμαθε την Γκάιντα. Αυτό δεν θα μπορέσω να ξέρω. Ξέρω όμως ότι ήταν οι 3 αδέρφια και οι 3 έπαιζανε Γκάιντα. Okay. Ένας ήταν ο μπάρμπαν μου Αντώνης, ο οποίος πέθανε κι αυτός. Έπαιζε Γκάιντα καλή και ένας ο μπάρμπαν μου Μορφίνης, ο οποίος πέθανε στην Αμερική. Ναι, αυτό που του χάθηκε. Ναι, όχι, δεν χάθηκε, πέθανε εκεί. Α, εκεί πέθανε. Εκεί τα παιδιά του τώρα. Πού είναι αυτά τα παιδιά? Στην Νέα Υόρκη. Είναι και ένας Μάρκος Μαμπακάρης, όπως είμαι εγώ, έχει το ίδιο όνομα. Μάρκος Μορφίνη Μαμπακάρη λέγεται αυτός, εγώ λέγομαι Μάρκος Δομινίκου Μαμπακάρης. Ακαίοι τρεις πέθανε, αλλά δεν ξέρετε ποιος τους τα έμαθε. Όχι, δεν ξέρω αυτά. Ο παππούς, δεν τον γνώρισα, δεν τον γνώρισα. Δεν ακούσατε τίποτα για τον παππού? Άκουσα. Τι έλεγε? Άκουσα από διαφόρους ανθρώπους και από τον κόσμο ότι ο παππούς μου λέγονταν Μάρκος. Ναι. Και ήταν και αυτός τιμόλογος και ήταν και Σάββος να ήταν και συνθέτης, δηλαδή Σάββος να γράφει, έλεγε τραγουράκια, ολόκληρα ποίηματα τέτοια. Και λέγανε δηλαδή τα παιδιά του Μπαρμπαμάρκου του Ρόγκου. Για τα παιδιά του, για τον πατέρα Μανωνής και για τον Αντώνη. Ναι. Ναι. Ήτανε καλός. Ήταν εκεί σε ένα χωριό, από ένα χωριό της Σύρου, το οποίο νομίζω ήταν Δανακός. Δανακός. Είχανε, ναι. Φραγκοσυριανό χωριό. Φραγκοσυριανό. Ναι. Όλα τα χωριά είναι φραγκοσυριανά στη σειρά. Ναι. Μόνο η Ερμούπολης κάτω είναι που είναι... Ορθόδοξη. Και διάφοροι και εκεί, ναι, τώρα έχουν γίνει οι Συριανοί, τώρα έχουν φράγκοι που κατέβηκε εκεί πέρα. Έχει φύγει από τους καθολικούς, κατάλαβες. Ναι. Γιατί εκεί δεν είναι πραγματικοί Συριανοί. Μικονιάτες, Αντριώτες, Σαντορινοί και έχουν πάρει το όνομα τώρα, αυτοί είναι Συριανοί, δεν είναι όμως. Οι Συριανοί κατά αυτού είναι αυτοί οι φράγκοι. Ναι, εγώ κοίταξα μια παλιά ιστορία της αυτής της Σύρου. Ναι. Και το όνομα Βαμβακάρης και Μάρκος Βαμβακάρης και Νομένικος είναι στα
στα παλιά τα χρόνια, 1700-1600, σε κάτι 7 κοιτάπια που έχουν. Αυτοί είναι άνθρωποι. Τα βρήκα. Στο ειδικό μου να πω. Ναι. Αλλά εγώ δεν του προκαλώ. Βέβαια, δεν του προκαλώ. Απλώ εγώ λέω, ας πούμε, τι ακούσατε. Ακούγα. Κτηματίε είχε να παππούσει. Κτηματίε είχε ένα κτήμα και ένα μπαξένα κήπο εκεί πέρα. Και μετά πώς έγινε και η οικογένεια κατέβηκε στην αυτή. Πώς έγινε και κατέβηκαν στην άλλη χώρα. Δεν θα μπορέσω να το ξέρω. Πώς έγινε. Είχαν δικά του σπίτια ή δικά του. Ο παππού μου τέλος πάντων δεν ξέρω πού. Πέθανε στο Δανακό οπωσδήποτε. Ο άλλο να έχει πεθάνει στην Απανοχώρα δεν ήταν τότε. Εκεί το λοιπόν παράμεινε η γιαγιά μου η Ρόζα. Η οποία εκεί σηκώθηκε και έφυγε και ήρθε στην πόλη και παντρεύτηκε και πήρε με έναν άλλον άντρα. Η γιαγιά μου η Ρόζα. Ναι. Η Ρόζα Βαμβακάρη έγινε μετά Ρόζα Ραουζέου. Ναι. Πήρε έναν άντρα και απέκτησε από αυτόν τον άντρα άλλα δύο παιδιά ασθενικά. Ναι. Ένα Γιώργο και ένα Γιάννη. Τα οποία αυτοί έχουν έρθει και εδώ πέρα τώρα μου και ο Γιώργος αυτός ο μεγάλος και μοιάζουν μαζί. Έρχεται και με βλέπει. Και το παρατήσανε αυτό το κτήμα και πήγε κακήν κακός. Δεν ευρέθηκε άνθρωπος, παραβρέθηκε και ένας τρελός και το μάζεψε. Το πήρε και αφού το μάζεψε και το πήρε ένας τρελός, το πήρε με κάτι γνωστή πια αδέρφια. Το οποίο το έχει τσάμπα άνευ να δώσει μια δεκάρα. Αυτός το πήρε. Δεν ενδιαφερθήκανε, βλέπεις τα παιδιά, ο πατέρας μου και ο άλλος ο μπάμπα να διαφερθούν να πάνε να το πάρουν το κτήμα να είναι δικό τους. Λοιπόν, καλά. Τώρα γκάιτε, ας πούμε, δεν έχετε πια εδώ. Όχι. Την αφήσετε εκεί. Εδώ δεν. Όταν έχετε να φτάσει το παιδί. Ωραία. Εκείνο που ήθελα τον μπάτι, τον... Κοιτάξαμε, για όλους αυτούς, εντάξει, το είπαμε. Τώρα, θα μπορούσατε, εκτός από τις φωτογραφίες, να μου πείτε έτσι με τη σειρά σε όλα τα μαγαζιά που παίξατε, μπορεί μερικά να μην τα θυμάστε, αλλά αν γίνεται έτσι με τη σειρά, το πρώτο μαγαζί που παίξατε έτσι ως επαγγελματίας, ναι. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Εκεί έπαιξα για πρώτη φορά στην Ανάσταση του Πειραιός. Ανάσταση, πού ήταν αυτό, υπάρχει ακόμα. Υπάρχει βέβαια, Ανάσταση του Πειραιός. Στη σημερινή Ευγένεια. Ανάσταση του Πειραιός. Είναι πιο πέρα από την Άγιο Διονύση. Ωραία. Λοιπόν, ποιος σας πήρε εκεί να πέφτει. Εκεί με πήρε ένα μουσικός, ο οποίος έπαιζε βιολί. Δυστυχώς όμως έχω ξεχάσει το όνομά του. Και ήταν και φίλος τόσο πολύ καλό, δηλαδή. Αυτός ήρθε και με ξεμοιάζησε και με πήρε και με πήγανε ένας Αρμένης ήταν. Αρμένης ήταν αυτός. Αρμένης, έπαιζε βιολί, ωραίο βιολί. Δεν τον έχω. Καλά, δεν πειράζει. Αυτό ποια χρονιά έγινε. Το 1934 με 35. 34 με 35. Εκεί είχε ένα μαγαζάκι, μια παράγα με ξύλα ο Κωνσταντόπουλος. Κωνσταντόπουλος. Ζει ακόμα αυτός. Δεν θα μπορούσα να ξέρω. Ωραία. Εκεί έπαιξα εγώ, ο Μπάτης, ο Ανέστος, ένας άλλος... Καλά, ο Μπάτης έπαιζε μπαγλαμά. Εσείς μπουζούκι, ο Αρμένης έπαιζε βιολί. Ο Αρμένης έπαιζε βιολί. Και ένας ο άλλος. Ο Ανέστος τι έπαιζε. Μπουζούκι κι αυτός. Και ένας άλλος ακόμα. Δεν σε θυμάμαι. Καλά. Πόσο καιρό μείνετε εκεί πέρα. Περίπου 5-6 παίζαμε και εκεί μαζευότανε άπειρα. Που έγινε. Ναι. Μεγάλο ούταρα. Μεγάλη δουλειά. Ναι. Κανένα από τα τραγούδια, ούτε ονόματα τα τραγούδια. Α, πώς, εκεί λατσάρισα το αντιλαλούν οι φυλακές. Ναι. Άλλο.
το «Καν τον Εσταύρο». «Καν τον Εσταύρο». Ναι. «Πιάτον Εσταύρο, πιάτον». Ναι. «Πάνω το χέρι αυτό. Ναι. Τον έκαψε τσακπίνα μου ωραία. Ναι. Μια γαλανεμάτα, μια τελή ξανά. Τσακπίνα. Ναι. Πλέον από 20 τραγικού 25 λασάζει εκεί πέρα. Πόσα λεφτά πάνω κάτω βγάζετε εκεί πέρα? Κάθε βράδυ παίζετε? Κάθε βράδυ έπαιζα. Εγώ τότε είχα το μεγαλύτερο νούμερο κάματο που έπαιρνα. Έπαιρνα 200 δραχμές. 200 δραχμές πάνω στο 1934 τώρα συζητάμε. Ωραία. Εσείς το παίρνετε το μεγαλύτερο νούμερο κάματο σε όλη την κομπανία? Εγώ. Ναι. Το μικρότερο νούμερο κάματο ποιο ήταν? 75 δραχμές, 60 δραχμές. Ποιος έπαιρνε τέτοιο? 60 γραμμές θα έπαιρνε, 75 θα έπαιρνε ο Μπάτης. 75 γραμμές θα έπαιρνε ο Δελιάς. Ο αυτός ο Αρμένης με το βιολί που λέμε, ο Μπαχράν. 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 Ναι. Το βιολί λεγόταν ο Μπαχράν. Μπαχράν. Αρμένης. Ας έπαιρνε αυτός καρακατοστάρι. Νεροκάματο. Καλά, εν τω μεταξύ είχαν ανεβεί οι τιμές. Δηλαδή, εκείνο τον καιρό το ψωμί πόσο ήταν? Ναι. Δεν θυμάσαι. Αλλά αυτό θεωρώνταν... Α, ως εκδορεύς τι βγάζετε εκείνο τον καιρό? Α, τότε ήμουν στα σφαγεία του Πειραιός. Ως εκδορεύς. Εκεί, όταν δούλευα, έβγαζα και 200 δραχμές και 300 δραχμές και 150 και 500 και 400. Τη μέρα? Βέβαια. Α, δηλαδή, καλά, με τι, πώς πληρωνόσασταν ως εκδορές? Με το κομμάτι. Α, με το κομμάτι, αναλόγως. Κάθε αμή που σφάζαμε, παίρναμε 5 δραχμές. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα πώς είναι. Δηλαδή, δεν είχατε πολλή δουλειά, ανεβαίνανε. Πολλά. Λίγο, κατάλαβα. Ναι, λοιπόν, μετά από 5 μήνες τι έγινε και πώς διαλυθήκατε? Δεν θα μπορέσω να ξέρω πώς διαλυθήκαμε. Πάντως σε δούλευε το μαγαζί, πώς σταματήσαμε, ξέρετε, ακόμα τότε ήταν... Οι άνθρωποι δεν ήταν, ήταν αυτοί άγριοι ακόμα, να πούμε. Τι δηλαδή, πώς? Φασαρίες, καυγάδες, το ένα, το άλλο, τα οποία αυτά τα πράγματα. Μαχαιρώματα και τέτοια. Βέβαια. Για γυναίκες, γιατί γινόταν? Για διάφορα. Για γυναίκες, για χασικλίδες που λένε ότι αυτό, τέλος πάντων, ας πούμε, αυτά όλα τα βάρτα σε αυτόν τα ρίχνα, στους χασικλίδες. Σε διαβεβαιώ, κυρία Αγγέλα, ότι οι χασικλίδες ήταν οι καλύτεροι άνθρωποι. Ναι, ξέρω. Και τώρα έτσι. Από ποτές ένας χασικλής. Εξώ να είχε κακιά ψυχή, κακιά καρδιά σαν άνθρωπο, να θέλει να κάνει έγκλημα ή να κλέψει να κάνει. Όταν εφούμενε ναρκωνότανε και το μόνο που ήθελε να κάνει να φάει και να πέσει να κοιμηθεί, δεν ήθελε τίποτα άλλο. Όλος ο κόσμος να γεγόταν. Δεν τον ενδιαφέρει. Τίποτα. Ούτε τι έκανε ο διπλανός του, ούτε τι έκανε ο άλλος, ούτε έλεγε το ένα, ούτε έλεγε. Αυτοί είναι οι άνθρωποι χασιμπήρες, είναι πραγματικοί, καλοί άνθρωποι. Άλλοι άνθρωποι, στο λέω εγώ αυτό και το πιστεύω. Από τον εαυτό μου, παιδί μου, από τον εαυτό μου. Να πάω να πειράξω άλλον άνθρωπο, να πω κακό για άνθρωπο. Ήρθατε πολύ να το να συλλογιστώ. Για να βρίσω ένα ή ένα κακό νοματίστη. Και τότε δεν μπορείς και να τα κάνεις αυτά, διότι υπήρχε φιλότιμη. Και σου έκανε σου λέει γιατί ρε με δουλειά, τι σου έκανα ρε, και μπορώ να σε σκότωνε. Από φιλότιμο. Από εκδίκηση δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε εκδίκηση καμία. Και να γινόντουσαν αυτά τα γκρίματα στο άψε δουλειά. Από φιλότιμο, για το όνομα. Μάλιστα. Μάλιστα. Και από κάτι τέτοιο λέτε διαλύθηκε το μαγαζί. Ναι, ερχόντουσαν και οι αγαπητοί που ήταν στα βουβέλα του Βούβλου και που είχαν τις σκοτάνες. Εκεί λήγαν τις διαφορές του έναν με τον άλλον, ξέρω εγώ τι ρε, γιατί μου πήρες την κόμενα, το ένα.
2002, δηλαδή από τότε άρχισα να καταλάβω ότι αυτή η δουλειά είναι, πρέπει να την κρατάει με στιβαρά χέρια να κρατάει το μαγαζί. Για να μπορεί να καταφέρει σιχάδι αυτά τα πράγματα. Ήταν αυτός ο Σαρατόπουλος θερείο, ήταν ένας άνθρωπος που τα κατάφερνε. Μόλις έμπαιναν οι καυγάδες, έμπαινε μέσα στα όλα εκεί και αποσόβιζε. Αλλά πάλι στέλνα να έχουν ησυχίες, δεν θέλουν να έχουν φασαρίες. Δεν το πιστεύω, έτσι πέρα. Ήταν το πρώτο μαγαζί που έπαιξα. Ναι. Ύστερα έκανα το άλλο μαγαζί και στα σπαρκώματα εγώ. Το οποίο και εκεί, όπως σου είπα... Με δικά σας λεφτά το πράγμα. Βέβαια. Πόσο μεγάλο ήταν, τι ήταν. Μεγάλο, δεν μπορείτε να ήταν μεγάλο το μου. Καλοκαιριανό ήταν. Ναι, καλοκαιρί, ναι, καλοκαιρί, ναι, προσωπικό. Είχα μεγάλη αλάνα, έπαιξε 720 πίχες. Και τι είχατε, ρετσίνα. Ρετσίνα, μπύρες, ρούζα, κονιάκ και τα άλλα.